Σεβασμιότατε, ως γνωστόν, οι μέρες είναι δύσκολες ως προς τα εκκλησιαστικά πράγματα, διότι στο πλαίσιο της παροχής αυτοκεφαλίας στην Εκκλησία της Ουκρανίας εκ μέρους του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η Ρωσική Εκκλησία αντιδρά και έχει θέσει σε ακοινωνισία πλήρη του Οικουμενικού Πατριαρχείου και τους συν αυτό, και βρισκόμαστε σε ένα ρήγμα, όπως όλοι καταλαβαίνουμε. Εσείς ως παλαιός αρχιερέας και φίλος και του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Ρωσικής Εκκλησίας, τι έχετε να δηλώσετε, πώς αντιμετωπίζετε αυτό το ρήγμα? Είναι γεγονός ότι ο σεβασμός μου προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η μακρόχρονη 40ετής και πλέον σχέσεις μου με τη Ρωσική Εκκλησία θα με δυσκόλευαν ενδεχομένως να έχω τον λόγο τον αντικειμενικό. Όμως, σαν επίσκοπος, έχω υποχρέωση να έχω τον λόγο της αληθείας και ως εκ τούτου τοποθετούμε πάντοτε σε προσωπικό επίπεδο και χωρίς να έχω καμία εξοδότηση από κανέναν ως προς την ιστορική πραγματικότητα. Όταν έπεσε η Σοβιετική Ένωση και απέκτησαν τα κράτη την αυτονομία τους και την αυτοδιοίκησή τους, είναι πάρα πολύ φυσικό, χωρίς να έχουμε εθνοφιλετικές διαστάσεις, να ζητάει και ως προς την Εκκλησία την αυτονομία του το κάθε κράτος. Είναι γεγονός ότι άργησε από τότε η Ουκρανία να αποκτήσει την εκκλησιαστική αυτονομία. Τη ζήτησε τώρα. Τη ζητάει καιρό. Τα προνόμια που έχει το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τα οποία ξεκινούν από τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και διατηρήθηκαν εμπολής μέχρι σήμερα, δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανείς. Παράδειγμα είναι ότι τη Ρωσία την έκανε αυτόνομη εκκλησία το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Παράδειγμα άλλο είναι ότι όταν οι Ουκρανοί που σήμερα ήταν καθιερμένοι ζήτησαν την αυτοκεφαλία από την Ρωσική Εκκλησία, δεν ήταν η θέση να την παραχωρήσει. Άρα ισχύει εκείνο που λέει ο κανόνας ότι τα εκκλησιαστικά της πολιτικής ακολουθούσε. Δηλαδή όταν υπάρχει μία ανεξαρτησία του κράτους, όπως συνέβη με το δικό μας, όταν το 1821 κανένας φυσικά δεν θα ήθελε να χωριστεί από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, που είναι η μάνα μας, που είναι η μητέρα μας, που είναι η ελπίδα μας, που είναι οι φύλακες των ελπίδων μας κτλ. Επομένως, το Οικουμενικό Πατριαρχείο διαφυλάσσει Θερμοπύλες και σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε για οποιοδήποτε πολιτικό ή άλλο λόγο να μην αρθεί εις το ύψος των περιστάσεων και με σοφία και με σύνεση να προχωρήσει στο αυτονόητο. Όπως συνέβη και με την υπόθεση της Ουκρανίας. Όπως συνέβη με όλα τα κράτη που απελευθερώθηκαν από τους Οθωμανούς μετά από τις επαναστάσεις που κάνανε ο καθένας στον χώρο του. Όπως έγινε με την Ελλάδα το 1912 που μεγάλωσε η Ελλάδα και μας έδωσαν και εκείνο το κομμάτι όπως έχει διαπιστωθεί άχρη καιρού. Λοιπόν, σήμερα έχουμε μία πραγματικότητα. Έχω την εντύπωση ότι οι σπασμωδικές κινήσεις της Ρωσικής Εκκλησίας δεν με βρίσκουν σύμφωνο με την εξής έννοια. Ότι δεν πάβουμε να είμαστε άνθρωποι που υπηρετούμε την Εκκλησία και το Θεό και λιγότερο τις πολιτικές σκοπιμότητες ή τα οποιαδήποτε συμφέροντα μας οδηγούν. Θα περάσει και αυτό το δύσκολο μονοπάτι, το οποίο δεν μπορούσε να είναι διαφορετικό από εκείνο που η ιστορική αλήθεια και πραγματικότητα οδήγησε με σοφία και σύνεση το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Σεβασμιότατε, μήπως η Ουκρανία είναι η κορυφή ενός παγόβουνου, μιας κρίσης που σοβεί πολλά χρόνια
στο πλαίσιο της θεωρίας της Ρωσίας για την Τρίτη Ρώμη. Δεν έπαψε ποτέ να ζει με αυτό το όνειρο η Ρωσική Εκκλησία και θα σας πω μια ιστορική αλήθεια. Πρώτον, ότι στο Δνήπυρο εδόθηκε η Ορθοδοξία, στον Βλαδίμηρο και μετά στους Ρώσους. Δεύτερον, μια ιστορική αλήθεια είναι ότι η Ρωσική Εκκλησία ήταν πατριαρχείο, το οποίο ανύψωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης και έδωσε την αυτονομία του. Το 1900 ο Μεγάλος Πέτρος, αν δεν με απατάει η μνήμη ένα χρόνο πριν, ένα χρόνο μετά, κατήργησε την περιοπή του Πατριαρχείου και το έκαμε συνοδικό σύστημα, γιατί ήθελε ο Μεγάλος Πέτρος προφανώς να υπάρχει η γνώμη των πλειώνων, να έχει πολλούς οι οποίοι θα πρέπει να αποφασίσουν για κάποιο πράγμα. Ποιος απεκατέστησε πάλι, το οξύμορο σχήμα είναι, σε περιοπή Πατριαρχείου, το Πατριαρχείο της Μόσχας, η Μπολσεβική Επανάσταση μετά την επικράτησή της, 1918. Και πάλι το Πατριαρχείο αναγνώρισε αυτή την ανύψωση. Επομένως, βλέπετε ότι το όνειρο ξεκινάει από πολύ παλιά, διακόπτεται κάποια στιγμή, ξαναεπανέρχεται και σύμφωνα με την σημερινή ισχύ, την πολιτική και όχι μόνο θα έλεγα, επιδιώκεται επιματέω κατά την άποψή μου να αλλάξουν τα πράγματα, να αλλάξουν οι κανόνες των αιώνων που μπορεί να βελτιώνονται με κοινή απόφαση αλλά δεν μπορούν να αλλοιώνονται προς ίδιον όφελος κάποιου ή κάποιον. Τι προοπτικές βλέπετε τώρα, έτσι εσείς με την πείρα που έχετε? Προβλέπω το εξής, ότι κάποιοι θα εκτεθούν και θα ακολουθήσουν τη μία ή την άλλη πλευρά. Και αυτό θα είναι οδυνηρό, αλλά θα είναι για λίγο. Θα δούμε πολλά πράγματα μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Και ελπίζω ότι όσο λιγότεροι εκτεθούν σε αυτή τη λέλαπα, θα γλιτώσουν από το Ζορμπά. Ευχαριστούμε.